αυτής της χώρας, ξέρω καλά. Κριτικής δηλαδή, καταγωγής. Γιατί έχουμε μάθει να παίρνουμε προγράμματα υπέρ των μεταναστών σε αυτή τη χώρα που αναγκάζεται να διώξει τους ανθρώπους της. Δείτε το. Πού σας πετυχαίνουμε, εδώ βλέπω, με λάμπα είμαστε. Να το, με αυτό ζει, με αυτό διαβάζουν τα παιδιά. Με αυτό κάνει. Δεν, αυτά τα ρουχαλάκια σήμερα της τα φέρανε. Δεν είχε ρούχα να σκεπάσει τα παιδιά της. Κάμου στο τσιμέντο κοιμάται. Με αυτό το παλιό ντίβανο κοιμάται. Αυτό μάλλον πέθανε ο άντρας μου και της το έδωσα για να κοιμώνται στα παιδιά της. Πόσα άτομα γιαγιά ζουν εδώ μέσα. Έχει αυτή 9 άτομα. Είναι 9 άτομα. Το μεγάλο το γιο της που δεν χωράει εδώ τον έχω εγώ. Τα γόνη μου τον έχω. Στο σπίτι μου τον έχω. Γιαγιά, πώς εδώ πέρα βλέπω δεν έχει φως, δεν έχει... Τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα. Η κόρη σας είναι η μαμά... Έχει πεθάνει η μάνα της και την έχω πάρει εγώ από μωρό. Μόλις γεννήθηκε, πέθανε η μάνα της. Ένα πιάτο φαΐ όμως, ένα σπίτι που δεν έχει τα χάλια της. Εδώ είναι ανοιχτά, είναι οι πόρτες ανοιχτές, αυτή, είναι όλα ανοιχτά. Αυτή τη σόμπα μόνο. Ναι. Και ξύλα δεν υπάρχουν, να βάνει φωτιά για τα παιδιά της. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ναι. 8 παιδιά εδώ μέσα, με ένα λίγνο να διαβάζουν τα παιδιά και να λένε «Μαμά, δεν μπορούμε να γράψουμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε». Είναι κατάσταση αυτή. Εδώ βλέπω ένα κρεβάτι και το χώρο που είναι πίσω μου. Εδώ κατάχαμα, δηλαδή. Εδώ κατάχαμα και απάνω κοιμώνται στα υπόλοιπα όλα τα μικρά. Ναι. Κοιμώνται με δύο παλιοντίβανα. Μεροκάματο δεν υπάρχει, τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος. Τίποτα, 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 τίποτα που ήρθαν οι άνθρωποι και είδε τα χάλια της και της φέρνουν και τροφήματα και απ' όλα και ρουχαλάκια για τα παιδιά και απ' όλα. Ας είναι καλά ο κόσμος. Έχει 9 παιδιά και δεν τις δίνουν σπίτι. Παίρνει ένα επίδομα από την Πρόνοια και πάει να βρει ένα σπίτι και της λένε όχι. Έχεις οικογένεια, δεν μπορούμε να σε βάλουμε μέσα με τόσα παιδιά. Τη διώγνουνε. Προχρεωτικό, μένει εδώ μέσα. Αν και τούτο είναι του Δήμου και έρθει μεθαύριο και τον γκρεμίσουν αυτά τα παιδάκια, πού θα κοιμώνται, πού θα διαβάζουν, όξω στα χωράφια, στους δρόμους. Χωρίς θέατρο τον Άγιο Δομήνικο έχουν αυτό το σπιτικό που μόλις είδατε, αυτά τα σάπια ντουβάρια, 9 άνθρωποι, 9 Έλληνες παρακαλώ, 9 παιδιά ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.